Έντονη είναι η φημολογία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα για κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τα σενάρια αυτά, οι λειτουργίες του καταστήματος θα μεταφερθούν στην Κομοτηνή. Υπάρχει μία φήμη τις τελευταίες ημέρες ότι τελικώς το υποκατάστημα της Τραπέζης της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη ενδέχεται να κλείσει και να γίνει μεταφορά όλων αυτών των δραστηριοτήτων στην Κομοτηνή. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη και ειλικρινά λυπάμαι, γιατί από πέρσι το Μάιο του 2021 είχε σταλεί από μένα προσωπικά προς το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρναρά, επιστολή που επεσήμανε τους σημαντικούς λόγους που το υποκατάστημα έπρεπε να παραμείνει σε συνεχή λειτουργία εδώ στην Αλεξανδρούπολη, εξυπηρετώντας και την οικονομική ανάπτυξη του νομού και την υποστήριξη των άλλων δημοσίων υπηρεσιών και όχι μόνο. Είναι ένας σημαντικός πυλώνας, ιστορικά δεμένος οικονομικά με την περιοχή μας. Και την ώρα που η Αλεξανδρούπολη πραγματικά μπαίνει σε αυτή την διαφορετική τροχιά ανάπτυξης, με αυτή τη μεγάλη έξαρση των υποδομών αλλά και των έργων, θεωρώ ότι είναι αυτό επιεικώς απαράδεκτο, επιεικώς ότι δεν έχει δημιουργήσει τον μικρότερο, τον ελάχιστο προβληματισμό στη διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος ότι θέλει να κλείσει αυτό το υποκατάστημα. Ο κύριος Πέτροβιτς σημειώνει πως αναμένει να πρετανεύσει η λογική και να μην κλείσει το υποκατάστημα στην πρωτεύουσα του Εύρου. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και όχι συγκεχημένα. Συγκεχημένα είναι σε αυτούς που ζουν στην Αθήνα. Εδώ όμως στην ακριτική Ελλάδα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις θα πρέπει να έχουν τη διάκριση, την ελάχιστη διάκριση, να κρίνουν τα γεγονότα υπό μια διαφορετική σκοπιά και προβλέποντας τις εξελίξεις του μέλλοντος. Έχουμε μια κοσμογονία εξελίξεων. Πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός και Αρχηγοί άλλων κρατών για τον FSRU, δηλαδή για την πλωτή εξέδρα υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα μεγάλα έργα που γίνονται στον σιδηρόδρομο και προγραμματίζονται να γίνουν, για την Εγνατία και βέβαια τις άλλες πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για να αναπτυχθεί η περιοχή. Γιατί λοιπόν να κλείσει το υποκατάστημα της Τραπέζης της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη? Αυτή είναι, θεωρώ, μία απόφαση που λαμβάνεται ελαφρά την καρδία χωρίς να συμπεριλαμβάνονται και άλλες διαστάσεις του όλου θέματος. Επικώς απαράδεκτη, αν συμβεί, η επιστολή μου πέρσι επεσήμανε όλους αυτούς τους λόγους και περιμέναμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Περιμένω λοιπόν, περιμένω να επανεξεταστεί αν τίθεται τέτοιος λόγος και επιτέλους να πριτανεύσει η λογική με γνώμονα τις εξελίξεις και το μέλλον αυτής της περιοχής.